Καλώς το Γιάννη. Ξεκινάμε με την Αυγή. Δεύτερη ήττα του νόμου Χατζηδάκη μετά τη νίκη των διανομέων της Ιφούντη. Οι εργάτες στο λιμάνι κέρδισαν και την πρώτη μεγάλη μάχη με την Κόσκο. Η Δημοκρατία. Διαγραφή χρεών στα 10 χρόνια. Παραγράφονται οι παλαιότερες υποχρεώσεις. Έχει σχέση. Είναι με αυτό που λέγαμε πριν, το είχαμε και στην κάρτα μας. Απόφαση σταθμό του ΣΤΕ για επιχείρηση που είχε οφειλές. Η απόφαση 1883-21 βγήκε προχθές στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας. Σημαντικότατη απόφαση, γιατί όντως 20ετία ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ειλικρινά. Ο ελεύθερος τύπος κύμα φυγής από το δημόσιο, πάνω από 23.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Εδώ είναι και αρκετοί από τον ιατρικό χώρο. Το πάρα πολύ. Είναι καθηγητές και ο κ. Σαριγιάννης, όλο αυτό το χρόνο έχουν επιλέξει να φύγουν πρόωρα, αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το κύμα. Ναι. Ας βγάλουν όλες αυτές που είναι σε αναμονή, να μπορέσουν να βγάλουν και τις καινούργιες. Εσπρέσο, ιός, ρόζα πάτη στο Instagram. Ελληνίδες υπόσχονται πληρωμένο σεξ, δίνοντας με μπροστάτζα τα θύματά τους. Μάλιστα. Πάμε στην εστία. Απρέπεια του Τούρκου πρέσβεως κατά του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Εφημερίδα των Συντακτών ανοίγουν την πόρτα στην πυρηνική ενέργεια. Επιχείρηση πράσινου ξεπλήματος στα Τσέρνομπιλ του πλανήτη. Η Καθημερινή με μεταπτυχιακά στα ΙΕΚ στρέφονται σε σπουδές κατάρτισης ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Για να έχουν μια σύνδεση. Και η πανδημία σαρώνει ξανά για την να Ευρώπη. Έχει μια σύνδεση το πτυχίο τους με την αγορά. Δουλειά. Τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το καρφί εκτόξευση στο 15% του κινήματος αλλαγής αποκαλύπτουν οι δημοσκοπήσεις για την εκλογική επιρροή του κινήματος αλλαγής. Η κόντρα στα πρόθυρα κατάρρευση στα περισσότερα νοσοκομεία. Η ναυτεμπορική αλλάζουν τα κίνητρα συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων. Τα νέα Σαββατοκύριακο, γκάλοπ της GPO, κίνημα αλλαγής, ανοιχτή κούρσα. Τι αποκαλύπτει η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση για τις εσωκομματικές εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου, ποιο ντέρμπι αναδεικνύεται μεταξύ ποιων. Έχει ενδιαφέρον. Κωστή μου, το βρίσκεις μία να το δείξουμε. Να δούμε και σε σχέση με το. Πώς το λένε, το καρφί που λέει 15%, να δούμε τι λέει στα νέα. Εδώ. Παραπολιτικά, αμερικανικό μοντέλο υιοθετούν στην Ελλάδα, κατεχάκι εισάγει τεχνογνωσία από τις ΗΠΑ. Ο ριζοσπάστης, άμεσα μέτρα προστασίας του λαού. Οι ανθρώπινες ζωές δεν είναι αριθμοί. Η Αγκρέντα, αγροτικό πετρέλαιο για την πληγή του ΟΣΔΕ. Η άποψη, μεγάλο καράβι πανδημία, μεγάλη φουρτούνα στην κυβέρνηση. Η γνώμη των πατρών, πρεμιέρα των νέων μέτρων με αντιδράσεις, σας τα δείξαμε προηγουμένως. Δρόμος της αριστεράς, αρνητές δημοκρατίας στην εξουσία. Πάμε στην εποχή που έχει και το γνωστό αφιέρωμα στο βιβλίο και όσοι αγαπάτε το βιβλίο νομίζω θα το βρείτε ενδιαφέρον. Ανάβουν ένα κεράκι για τον πλανήτη. Διαδηλώνουμε λέει σήμερα το Σάββατο σε όλο τον κόσμο Σύνταγμα στις 2. Η Πελοπόννησο, σαρωτική έλεγχη μέρα και νύχτα. Πάμε στον ταχυδρόμο. Αρνητής του ιού δεν ήθελε διασωλήνωση. Είναι ο 55χρονος δυστυχώς που χάθηκε στο Βόλο. Τον βρήκε νεκρό αδερφός του μέσα στο σπίτι. Δεν ήθελε να διασωληνωθεί, δεν ήθελε να κάνει το εμβόλιο και εκεί του έκαναν ανάρτηση στο Facebook και είπαν «Σας παρακαλώ, κάντε το εμβόλιο, δείτε τι έγινε στην οικογένειά μας». Και τύπος Θεσσαλονίκης, σαφάρι ελέγχων σε όλα τα καταστήματα. Για να δούμε, βρήκε ο Κωστής στη δημοσκόπηση. Για πάμε μία. Είναι πρώτα στο σύνολο ότι απαντήσανε και μετά λοιπόν, οι ψηφοφόροι του Κινάλ. Θα σας διαβάσω, λέει, με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων προέδρων και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτούς. Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις με 78,8. Ακολουθεί Λοβέρδος, Χριστίδης, Καστανίδης, Γερουλάνος και τελευταίος ο κ. Παπανδρέου. Και από κάτω είναι μεταξύ των ψηφοφόρων του Κινάλ. Μεταξύ των ψηφοφόρων του Κινάλ. Πρώτος πάλι ο κ. Ανδρουλάκης με 82,5. Πάλι ο Λοβέρδος δεύτερος. Χριστίδης, Καστανίδης, Γερουλάνος, Παπανδρέου. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ποιους πιστεύετε, λέει, ότι θα εκλεγεί στις εσωκομματικές? Το Λοβέρδο έχουν πρώτο, τον Παπανδρέου δεύτερο, Ανδρουλάκη μετά, Χριστίδη, Γερουλάνο, Καστανίδη. Και ποσοστά δίνει η 20η, ιδέες. Κάτω, κάτω, καταρχήν, από εκεί περίμενε. Που έμεινες, ναι. Ποιος πιστεύετε ότι θα εκλεγεί, γυρίζοντας σελίδα δεξιά, κάτω, κάτω, δείχνει ποιοι, ναι. Τι πιστεύουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Α, τι θα αλλάξει. Λέει, ποιος πιστεύετε ότι αν εκλεγεί στις εσωκομματικές μπορεί να αυξήσει την εκλογική δύναμη του Κινάλ? Πρώτο έχουν το Λοβέρδο. Δεύτερο τον Παπανδρέου, τρίτο τον Ανδρουλάκη και μετά με μονοψήφια όλοι οι υπόλοιποι. Ποσοστά δεν βλέπω όμως τι δίνουν στο Κινάλ. Για το πώς θα μπορούσε να είναι το Κινάλ, εξαρτάται και με ποιον. Ενδιαφέρον, ποιον αρχηγό. Ποιον πρόεδρο θα έχει πιο αντίκτυπο. Προφανώς παίζει ρόλο, συνδέεται με το τι δυσδυτικότητα και θετική γνώμη έχει το σύνολο για τον κάθε, για το πρόσωπο του κάθε υποψηφίου. Σωστό. Σας δείχνουμε και βιβλίο. Ο Πάνος Αμυράς, ο συνάδελφός μας, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, σας το λέω γιατί έχω διαβάσει τα δύο προηγούμενα. Είναι για την περίοδο του πολέμου, της κατοχής και εδώ είμαστε δεκεμβριανά, το φιλί του Δεκέμβρη. Όσοι έχετε διαβάσει τα δύο προηγούμενα θα δείτε για τον Αγραφιώτη, αυτόν τον αστυνομικό, εδώ να κοιτάξετε, Δεκέμβριο 44, η Αθήνα βιώνει τις δραματικές ημέρες του εμφυλίου, οι φωνικές συγκρούσεις μένονται σε όλη την πόλη. Ο Νίκος Αγραφιώτης,
απότακτος αξιωματικός της αστυνομίας αναλαμβάνει να εντοπίσει έναν δικαστικό υπάλληλο υπεύθυνο για υποθέσεις δοσιλόγων. Επειδή έχω διαβάσει τα άλλα δύο, νομίζω ότι αξίζει πραγματικά. Καλή επιτυχία πάνω. Μπράβο για την έρευνα που κάνει. Στο φιλί του Δεκέμβρη, εκδόσεις Διόπτρα.